δημιουργήσαμε ένα σπουδαίο κουμπαρά. Είναι ο καλύτερος κουμπαράς. Εκεί είναι όλο το διάσμα μας. Ιδρύματα, επιχειρήσεις, πολίτες, σχολεία, υπάτηκε. Έτσι, μαντεύτηκαν 185.000 ευρώ. Αναθέσαμε όλες τις μελέτες. Μελέτη για το θέατρο ξεχωριστή. Μελέτη για το περιβάλλοντα χώρο, αυτός ο δρόμος που θα γίνει πεζόδρομος. Και μελέτη για τη Σκρυπού, την εκκλησία. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορείτε λιγάκι να ονειρευτείτε και να φανταστείτε ότι εδώ, στο ταφικό μνημείο που είναι δίπλα και η Σκρυπού, θα ενωθούν σε ένα πάρκο Αιγαίο. Το οποίο πάρκο Αιγαίο θα έχει δύο ενότητες. Το λέω για το δεύτερο λεωφορείο. Στο πρώτο το είπα, αλλά το ακούστε και στο δεύτερο λεωφορείο που δεν με ακούσατε. Η πρώτη ενότητα είναι η αρχαιολογική, ο σκληρός αρχαιολογικός πυρήνας, που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί έχουμε τρία έργα για το ευθυσιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, η οποία θα διαθέσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το θέατρο είναι 1.900. Έχει ήδη εγκριθεί, έχει ενταχθεί. Με τον καλό Αλεξάνδρο θα προχωρήσουμε φέτος. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι ναι. Έτσι, εδώ δηλαδή οι εργασίες ξεκινάνε φέτος. Και τι θα γίνει, Έχουμε ένα φωτορεαλιστικό, κυρία Ουρανία, το δείξαμε χθες, αλλά μπορείτε να το δείτε και από την ιστοσελίδα. Έχουμε μια φωτορεαλιστική επικόνηση πώς θα είναι το θέατρο όταν τελειώσει. Αλλά θα γίνει έτσι. Όπως το βλέπετε. Όπως το βλέπετε, αυτή είναι η μελέτη δηλαδή. Την μελέτη την έκανε ένας σπουδαίος αρχιτέκτονας, ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Και εδώ το έκανε ο Θέμης ο Πηλής. Προσέξτε τώρα, το ένα έργο είναι το θέατρο. 1.900. Μετά πάμε στη Σκρυπού, που είναι περίπου 800.000 η Σκρυπού. Και μετά πάμε στον ενδιάμεσο χώρο που τον ονομάζουμε δημόσιο χώρο, που είναι 900.000 ευρώ. Αυτά όλα μαζί είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια που είναι από την περιφέρεια. Τώρα, γύρω-γύρω κάνουμε ένα ζωνάρι αγάπης. Είναι δηλαδή πώς θα αγκαλιάσει η πόλη το μνημείο. Υπάρχει λοιπόν μια ανάπλαση που έχει γίνει γύρω-γύρω. Αυτό δεν συνηθίζεται στην πατρίδα μας. Θέλουμε δηλαδή η πόλη να πει σιγά-σιγά το μνημείο. Μέσα στην αγκαλιά της πόλης. Έτσι και να επηρεαστεί όλη η πόλη. Έχουμε κάνει λοιπόν αλλαγή του ρημοτομικού, το οποίο είναι για να βγει προεδρικό διάταγμα. Ακούσατε χθες τον Δήμαρχο, έχει περάσει υπηρεσιακά, είναι στο σταθάκι να το υπογράψει. Να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και όταν εγκριθεί, θα έχουμε άλλα 2 εκατομμύρια από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις αναπλάσεις. Τα σπίτια αυτά θα μείνουν ή θα καταδαθούν? Όχι, δεν καταδαθούν τίποτα. Μόνο επιλεκτικά. Όχι, δεν καταδαθείτε τίποτα, κύριε Ουρανία. Όλο αυτό που σας λέω μπορείτε να το δείτε σε ένα ωραίο βιντεάκι που έχει κάνει ο Ευδόκιμος και το έχουμε αναρτήσει, που δείχνει πώς θα είναι το πάρκο στο μέλλον. Λοιπόν, σηκωθείτε τώρα για να μην πάθετε ηλίαση. Μια χαρά. Και πάμε απέναντι ακριβώς στο Λύσκιο.